Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία το μεσημέρι. Και εικόνες καταστροφής έχει προκαλέσει σε πολλές περιοχές, κυρίες και κύριοι, η κακοκαιρία Βικτόρια που πλήττει τη χώρα με σφοδρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά αλλά και στην Κρήτη, σπίτια πλημμύρισαν ή καταπλακώθηκαν από λάσπες και πέτρες. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, ενώ η πυροσβεστική επενέβη σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις προκειμένου να επεγκλωβίσει ανθρώπους που κινδύνευσαν. Ταυτόχρονα σημειώθηκαν κατολισθήσεις και πολλοί ώρες διακοπές ρεύματος. Η κακοκαιρία έπληξε και την Αττική, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. Σε ποταμούς μετατράπηκαν οι δρόμοι σε πολλές περιοχές της Κέρκυρας, όπου συνεχίζει να σαρώνει η Βικτόρια. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην παραλιακή της Γαρίτσας, καθώς τα κύματα κατάφεραν να πνίξουν το δρόμο. Σε πολλά σημεία του νησιού έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, ενώ υποχώρησε τυχείο στην παλιά εβραϊκή συνοικία. Πολλά τα προβλήματα και στους οθονούς. Έφυγαν σκεπές. Πήρε τον τηλεφωνικό θάλαμο, τον πήγε 100 μέτρα πέρα, έκοψε όλα τα καλώδια το κομμάτι της ΔΕΗ και έπεσαν και καλώδια βέβαια πάνω στο φάρο που έχουμε. Στο νησί υπήρξαν 35 επεμβάσεις σε πλημμυρισμένα σπίτια και δεκάδες σκοπές δέντρων, τα οποία ξεριζώθηκαν από τους ανέμους που έφταναν και τα 9 μπουφόρ. Συνεχίζεται το θρίλερ με τον απεγκλωβισμό ενός 41χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τον προσανατολισμό του και εντοπίστηκε μέσα σε μια χαράδρα στην περιοχή της Άνω Καρακιάνας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η προσέγγιση. Είναι απότομη βουνοπλαγιά και είναι βραχώδης. Η Βικτόρια έδειξε τη μανία της και στην Κεφαλονιά. Μεγάλη χύμαρη με λασπόνερα και κάθε είδους υλικά πέρασαν μέσα από τα χωριά Νηφή και Αγία Ευθυμία, κλείνοντας τους δρόμους και προκαλώντας ζημιές, ενώ μία γυναίκα κινδύνευσε. Το κύμα κακοκαιρίας πλήττει και την Κρήτη. Η προχειρή γέφυρα του Κερίτη αποκόπηκε λόγω της βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο σημείο. Βράχια και πέτρες έχουν πέσει στο επαρχιακό δίκτυο προς τα χωριά Πατελάρη και Κουφός. Άνοιξαν οι ουρανοί στη Μεσάρα. Εκπληκτοί κάτοικοι του Τυμπακίου είδαν να πέφτει χαλάζι. Κανάλια της Βενετίας θυμίζουν οι δρόμοι των μυρών. Το νερό εισέβαλε μέσα σε σπίτια και οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους. Η κακοκαιρία χτύπησε το βράδυ και την Αττική. Άστραψε και βρόντιξε. Το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό. Ωστόσο, η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην Πανόρμου αλλά και στο Παγκράτιο, που οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στο Ναύπλιο, η νύχτα έγινε μέρα από τις αστραπές που έσχιζαν τον ουρανό. Εμείς πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και τον Δημήτρη Φρέσκο, που θα μας ενημερώσει για τα προβλήματα που προκαλεί η κακοκαιρία αυτή την ώρα. Δημήτρη. Να πούμε εξ αρχής ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη και μπορεί να μην είναι τα φαινόμενα που συνοδεύουν την καταιγίδα Βικτόρια, να μην είναι τα ακραία που ενδεχομένως περιμέναμε από χθες. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερος έντονο. Είδαμε τις καταστροφές που άφησε πίσω στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά αλλά και στην Κρήτη. Και να σας πω ότι αυτή την ώρα μετρούν τις πληγές τους. Συνεργεία τόσο από τους κατατόπους δήμους αλλά και της περιφέρειας προσπαθούν να τα αποτελέσματα των πλημμυρικών φαινομένων, δηλαδή τα φερτά υλικά, να απομακρυνθούν από τους δρόμους και να αντιμετωπιστούν οι καθεζήσεις στο οδόστρωμα. Επίσης, έχουμε αρκετές πτώσεις δέντρων και ορισμένες στέγες σπιτιών, οι οποίες έχουν καταστραφεί, είναι από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι αυτή την ώρα. Να σας πω την ίδια ώρα ότι εδώ στην Αττική, καθότι το φαινόμενο βρίσκεται πάνω από τον Αττικό ουρανό αυτή την ώρα, η πολιτική προστασία με ανακοίνωσή της ζητά από τους πολίτες έως το απόγευμα, ώστε δηλαδή εξασθενήσει η κακοκαιρία, άπαντες να επιδείξουν υπευθυνότητα και προσοχή, γιατί τα φαινόμενα θα είναι έντονα, θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες, νεροποντές, κεραυνούς και αστραπές. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής για τους πολίτες που μας ακούν αυτήν την ώρα. Όσο αργά το απόγευμα λοιπόν που θα περάσει το κύμα κακοκαιρίας από την Αττική, πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή. Είναι ανάλογες, Δημήτρη, οι συστάσεις που κάνουν οι αρχές και για τους κατοίκους στο Ιόνιο, ειδικά στην Κέρκυρα, αλλά και για τους κατοίκους στην Κρήτη, όπου και η Κρήτη έχει πληγεί από τα καιρικά αυτά φαινόμενα. Και είχαμε και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες εκεί, γιατί είχαμε και χαλαζόπτωση. Να σας πω τώρα ότι στην Αττική είχαμε προβλήματα ιδιαίτερα στην κίνηση στους δρόμους. Από το πρωί λοιπόν, πολλοί ώρες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στην λεωφόρο Αθηνών Λαμίας. Είχαμε και μία ανταλίκα εκεί, η οποία δίπλωσε
και η καθυστέρηση στην κίνηση των οχημάτων ξεπέρασε ακόμα και τις 2 ώρες κάποιος δηλαδή, που κινείται από τον Πειραιά προς την Κηφισιά. Να σας πω επίσης ότι στην Ποσειδόνος υπάρχουν ακόμα μερικά προβλήματα στο ρεύμα προς Πειραιά, στην παραλιακή, καθώς έχουν συγκεντρωθεί υγρά νερά στο ύψος του Καλαμακίου. Και στη λεωφόρο Μαρκοπούλου είχαμε πριν από λίγο πρόβλημα στην συμβολή της με την λεωφόρο Κοροπίου. Κυκλοφορία είχε διακοπεί λόγω συγκέντρωσης υδάτων και εκεί. Δεκάδες είναι οι κλήσεις που έχει δεχτεί η πυροσβεστική περιουσία. Σε 7 από αυτές έχει αναγκαστεί να λάβει ενέργειες, να πάρει δηλαδή απαραίτητα μέτρα για απάντηση υδάτων από υπόγεια κατοικιών. Θα είναι κατοικιών. Μια δύσκολη ημέρα αυτή, όχι μόνο για την Αττική. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Φρέσκο, αλλά κυρίως, κυρίες και κύριοι, για την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ανατολική Στερεά, αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μαζί μου στο στούντιο ο μετρολόγος μας, ο κλέαρχος Μαρουσάκης, για να δούμε πόσο δύσκολη θα είναι, κλέαρχη, η κατάσταση για τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Πράγματι, Λίνα, είναι λοιπόν σε εξέλιξη αυτό το πολύ ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που ψαρώνει τη χώρα μας τις τελευταίες 24 ώρες. Παρατηρούμε τώρα εδώ στο χάρτη μας ποιο είναι το αίτιο στην ουσία που δημιουργεί νέα κύτταρα καταιγίδων στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Στην ουσία συγκρούονται 2 διαφορετικά αέρια ρεύματα. Ένα νοτιοδυτικό ρεύμα το οποίο δημιουργείται εξαιτίας του ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού που βρίσκεται το κέντρο του στην Ιταλία και ένα άλλο νοτιοανατολικό ρεύμα μας έρχεται από το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και στη μέση η Ελλάδα. Ακριβώς. Συγκρούνται λοιπόν αυτά τα 2 ρεύματα, δημιουργούνται νέα κύτταρα καταιγίδων στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και αυτά λοιπόν ανηφορίζουν σιγά σιγά προς τα βορειοανατολικά. Γι' αυτό λοιπόν και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ώρες στην Ανατολική Ελλάδα, όπως επίσης και προς το βράδυ, ακόμα και στα βορειοανατολικά. Θα είναι χειρότερα τα πράγματα δηλαδή από τη νύχτα που πέρασε. Φαίνεται με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία θα πέσει μεγάλος όγκος νερού, αυτό μπορούμε να πούμε. Σε κάποιες βέβαια περιοχές θα τις δούμε τώρα αμέσως στην επόμενή μας κάρτα. Φαίνεται λοιπόν θα συνεχιστούν τα φαινόμενα. Μέσα στο Ιόνιο θα έχουμε δηλαδή κάποιες βροχές και τοπικές καταιγίδες, όχι όμως ιδιαίτερα έντονες στην ένταση δηλαδή, που είχαμε το προηγούμενο 24ωρο. Παρ' όλα αυτά όμως στα ανατολικά τμήματα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τη Χαλκιδική και τη Βορειοανατολική Ελλάδα και το βράδυ και στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί αναμένουμε ισχυρές καταιγίδες. Δηλαδή, μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να συνοδεύονται τα φαινόμενα από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ακόμη και χαλάζει. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, το τονίζουμε αυτό. Για τις επόμενες ώρες. Μέχρι το βράδυ τώρα. Μέχρι και αργά το βράδυ, Λίνα. Πολύ σωστά. Αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο και ο καιρός πλέον θα τίνει να βελτιωθεί. Θα πάμε δηλαδή σε πιο ήπιες καιρικές καταστάσεις και Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, ήπιες γενικά καιρικές καταστάσεις. Μάλιστα. Πάντως, αυτή την ώρα δύσκολα είναι στην Αττική τα πράγματα. Δύσκολα στην Αττική, γιατί προσεγγίζει αυτό το μέτωπο καταιγίδων από τα νότια και έτσι λοιπόν κυρίως από τις 4-5 η ώρα περίπου και μέχρι 8-9 η ώρα το βράδυ, εκεί υπολογίζουμε να είναι και ο μεγαλύτερος όγκος νερού που θα πέσει στην περιοχή της Αττικής. Σε ευχαριστώ πολύ, κλέαρχε. Από έντονη κακοκαιρία, κυρίες και κύριοι, πλήττεται και η γειτονική μας Ιταλία, με τη Βενετία να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη πλημμυρίδα των τελευταίων 50 ετών. Την ίδια ώρα, σε πύρινο κλοιό, εξακολουθεί να βρίσκεται η Αυστραλία, όπου δεκάδες σπίτια στα προάστια του Σίδνεϊ παραδόθηκαν στις φλόγες. Η πλατεία του Αγίου Μάρκου έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Οι δρόμοι έχουν εξαφανιστεί. Κάτοικοι και τουρίστες καταφέρνουν με τα βίας να μετακινηθούν, καθώς η στάθμη του νερού πλησιάζει τα 2 μέτρα. L'acqua alta è una grossa e grande attrazione per i turisti. Tutte le persone si divertono. Solo che è un grosso problema per i veneziani. Come la nostra casa è al piano terra. E dunque ogni volta che l'acqua alta viene su, la nostra casa si bagna. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στα κανάλια για να ερευνήσουν τις ζημιές. Όπως ανακοίνωσαν, ένας 78χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία όταν τα νερά μπήκαν στο σπίτι του. Μεγάλες ήταν οι καταστροφές στο πολυτελές ξενοδοχείο Παλάτσο Κρήτη, το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες έχει φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες. Οι αρχές αναμένεται να κηρύξουν την πόλη των Δόγιδων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αφού αντίστοιχη πλημμυρίδα έχει να σημειωθεί στη Βενετία από το 1966. Οι πυρκαγιές της Νέας Νότιας Ουαλίας έχουν εξαπλωθεί επικίνδυνα μέχρι τα προάστια του Σίδνεϊ. Τουλάχιστον 50 κατοικίες παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ 13 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με εγκάβματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 16 πύρινα μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα. Οι αρχές στο Queensland και τη Νέα Νότια Ουαλία κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην υπόθεση Νοβάρτης, η Προανακριτική Επιτροπή συνεδρίασε χθες χωρίς την παρουσία των κυρίων Τζανακόπουλου και Πολάκη και άρχισε την εξέταση του Κωνσταντίνου Φρουζή. Ο άνθρωπος που θεωρείται μάρτυρας κλειδί φέρεται να εξαπέλυσε βαρύτατες καταγγελίες κατά της εισαγγελέως διαφθοράς Ελένης του Λουπάκη, υποστηρίζοντας ότι τον πίεσε προκειμένου να καταθέσει εναντίον πολιτικών προσώπων.
Η διάρκεια 40 λεπτών εισήγηση που έκανε ο άλλο της χειρός άνδρας της Νοβάρτης, Κωνσταντίνος Φρουζής, ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής, καταθέτοντας για πρώτη φορά 3 χρόνια μετά την ανάδειξη της πολύκλωτης υπόθεσης, ήταν αποκαλυπτική. Όπως υποστήριξε, το Μάιο του 2018 είχε λάβει άτυπη κλήση από την εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη και παρουσία 2 επίκουρων εισαγγελέων του προτάθηκε να μπει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και να καταθέσει για τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Τον Μάιο του 2018 με κάλεσε η κυρία Τουλουπάκη σε μία άτυπη συνάντηση. Πήγα μαζί με τους δικηγόρους μου. Η συνάντηση κράτησε 15 λεπτά. Η κυρία Τουλουπάκη μου είπε πως υπάρχουν σημαντικά στοιχεία σε βάρος μου και μου πρότεινε να με κάνει προστατευόμενο μάρτυρα αν κατέθετα εναντίον πολιτικών προσώπων. Η κυρία Τουλουπάκη θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις μετά από όσα υποστήριξε ο Κωνσταντίνος Φρουζής, επεσήμανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορύδης. Εγώ αποδέχομαι ότι ένας εισαγγελέας, ο οποίος εν προκειμένου ερευνά μια υπόθεση και προσπαθεί να την τεκμηριώσει και να την θεμελιώσει, πρέπει να δει εάν υπάρχουν στοιχεία σε αυτή την κατεύθυνση. Το ερώτημα είναι, από πού τα βρήκε τα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα πολιτικά και τα ναζί. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να καταθέσω μετά από τόσο καιρό. Τα πρώτα δημοσιεύματα ήταν το 2016. Πέρασαν 3 χρόνια και κράτησα μία στάση θεσμική. Απέφυγα τη δημοσιότητα. Ταλαιπωρήθηκα και υφίσταμε bullying. Δεν κλήθηκα ποτέ από ανακριτικό ή δικαστικό όργανο να δώσω εξηγήσεις. Ποτέ. Για παροδία και απαξίωση της θεσμικής λειτουργίας της προανακριτικής έκανε λόγο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που επέλεξε να κάνει δηλώσεις στο περιστήλιο της Βουλής, παρουσία όλων των μελών του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Οι μάσκες σήμερα είναι τεσσερις. Η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ απέδειξαν πιο περίτρακο τρόπο ότι αποφασίζουν με 2 μέτρα και 2 σταθμούς. Όλα όσα κατέθεσε ο κύριος Φρουζής πάντως είναι και κατατίθενται για πρώτη φορά, διότι μέχρι σήμερα δεν είχε κληθεί ποτέ από κανένα όργανο εισαγγελικό ή άλλο να καταθέσει. Πιέστηκε ο κύριος Φρουζής να κάνει αυτές τις δηλώσεις που έκανε on camera σε ένα συνέδριο εκεί της εταιρείας του που έλεγε τι καλά τα κάνουμε τους πολιτικούς, πώς τους πιέζουμε, πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Εκεί ποιος τον πίεσε ενδεχομένως, η κυρία Τουλουπάκη? Το ζήτημα όλης της υπόθεσης είναι γιατί εμφανίστηκε χθες μετά από 2,5 χρόνια τόσο μεγάλου σκανδάλου που ανακάλυψε η προηγούμενη κυβέρνηση για να εξεταστεί ένας βασικός κατηγορούμενος. Η εξέταση του Κωνσταντίνου Φρουζή θα συνεχιστεί αύριο το πρωί. Επεισόδια είχαμε, κυρίες και κύριοι, χθες το βράδυ στην Πάτρα σε πορεία που έκαναν φοιτητές για το άσυλο. Ομάδα κουκουλοφόρων έριξε μολότοφ στους άνδρες των ΜΑΤ και άναψε φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Πάμε να συναντήσουμε την Μέρη Ορφανίδη από την αίθουσα σύνταξης, καθώς Μέρη, η ένταση εν ώψη του εορτασμού του Πολυτεχνείου κορυφώνεται. Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, χθες το βράδυ φοιτητική πορεία από φοιτητές της Πάτρας. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημίου πόλης η Πάτρα. Κάναν λοιπόν πορεία, γιατί άλλο, για το πανεπιστημιακό άσυλο. Και μία ομάδα που παρισέφρισε στην πορεία των φοιτητών φορώντας κουκούλες, πέταξε, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, βόμβες μολότοφ κατά των ανδρών των αστυνομικών σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην περιοχή. Βλέπετε ακριβώς την ώρα που πετούν τις μολότοφ. Οι άνδρες της αστυνομίας έπαιξαν κάποια στιγμή κλέφτοπόλεμο με τους κουκουλοφόρους. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα επεισόδια δεν πήραν μεγάλη έκταση, ήταν μικρής έκτασης. Θα πρέπει να σου πω ότι προχωρώντας προς την Κυριακή, όπου κορυφώνονται οι εορτασμοί για το Πολυτεχνείο, αύριο στην Αθήνα πάλι φοιτητικοί σύλλογοι, φοιτητές κυρίως από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, την ΑΣΟΕ αλλά και το Πολυτεχνείο, αναμένεται να κάνουν πορεία από τα προπήλαια ως τη Βουλή. Πάλι το βασικό αίτημα είναι το πανεπιστημιακό άσυλο, ο νέος νόμος που πέρασε η κυβέρνηση το καλοκαίρι, ο πρώτος νόμος που πέρασε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι καθώς φτάνουμε κοντά στην Κυριακή, το πανεπιστημιακό άσυλο γίνεται το νούμερο ένα αίτημα για τους φοιτητές. Επίσης θα πρέπει να σου πω ότι αύριο μέσα στους χώρους του Πολυτεχνείου, του κάτω Πολυτεχνείου, όπου συνηθίζουν να το αποκαλούν οι φοιτητές, δηλαδή στην οδό Πατησίων, η Επιτροπή του Εορτασμού για το Πολυτεχνείο θα δώσει συνέντευξη τύπου. Λίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, δεν θα αναστείλει τη λειτουργία του και τα μαθήματα θα γίνονται κανονικά μέχρι την Παρασκευή. Ο Χρήστος Νικολαίδης είναι μαζί μας για να δούμε τι λέει ο πρίτανης του ΑΠΘ, Χρήστο, για την απόφαση αυτή.
Λίνα, κυρίες και κύριοι, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα κάνει κανονικά τα μαθήματά του μέχρι και την Παρασκευή, ενώ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου δεν θα είναι κλειστό, γιατί στο εσωτερικό του θα διοργανωθούν διάφορες εκδηλώσεις προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Αυτή είναι η απόφαση των Βρετανικών Αρχών, με την ευχή να μην υπάρχουν παρατράγουδα στον φετινό εορτασμό, όπως μας είπε χαρακτηριστικά ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Νίκος Παπαϊωάννου. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα κλίμα έντασης μέσα στο οποίο θα βαδίσουμε προς τον εορτασμό, καθώς χθες είχαμε επεισόδιο όταν άγνωστοι φοιτητές επιτέθηκαν εναντίον ανδρών της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Αριστοτελείου, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν αρκετές φθορές σε δύο μοτοσυκλέτες. Ενώ αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη γενικές συνελεύσεις των φοιτητών, από τις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένουμε να ανακοινωθούν οι καταλήψεις κάποιων τμήματων σχολών. Λίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρήστο Νικολαίδη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σύσκεψη για τα μέτρα εν ώψη του Πολυτεχνείου είχαν επιτελείς της ελληνικής αστυνομίας και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες. 5.000 αστυνομικοί στο πόδι από την Παρασκευή, Μίνα Καραμίτρου. Διαχείριση στην ουσία μέρα με τη μέρα και αναπροσαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων με βάση τι θα έχουν να αντιμετωπίσουν μέχρι και την Κυριακή. Αυτός είναι ο βασικός καμβάς της επιχείρησης της ελληνικής αστυνομίας για την προετοιμασία για τα όσα είναι να συμβούν από αύριο μέχρι και την Κυριακή. Να σας πω ότι ήδη έχει δοθεί εντολή δυνάμεις περιφερειακά της ΑΣΟΕ να ενισχυθούν. Υπάρχουν δηλαδή περισσότερες δημιουργίες που θα φυλάσσουν το Πανεπιστήμιο, ενώ έχει δοθεί εντολή να φυλάσσονται και τα κυβερνητικά κτίρια. Τώρα, θα υπάρχουν φραγμοί στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και στην Ηρώδο Αττικού την ημέρα της μεγάλης πορείας για το Πολυτεχνείο. Έχει δοθεί όμως εντολή να υπάρχουν αυξημένα μέτρα σε όλα τα περιφερειακά αστυνομικά τμήματα, καθώς υπάρχει ανησυχία για καταδρομικές επιθέσεις και μηδενική ανοχή σε άτομα τα οποία θα θελήσουν να προκαλέσουν καταστροφές στις καταστήματα. Τώρα, επειδή φέτος, με το δεδομένο ότι δεν θα είναι των Μπαχαλάκη, των παραδοσιακά ορμητήρια Λίνα, οι αρχές εκτιμούν ότι πεδίο δράση θα είναι η πλατεία των Εξαρχείων και οι ταράτσες. Και μάλιστα κάποιοι φρόντισαν να δώσουν ένα κλίμα, ενδεχομένως τις προηγούμενες ημέρες, Μίνα Καραμίτρου, για το τι πρόκειται να συμβεί, με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα. Ναι, πολύ σωστά. Επίσης έχει ζητηθεί, από ό,τι μαθαίνουμε, εγγράφος από το Δήμο της Αθήνας, από την Ελλάς, να απομακρυνθούν οι κάδοι απορριμμάτων και οποιαδήποτε υλικά τα οποία μπορεί να τα πάρουν ως πολεμιφόδια οι μπαχαλάκηδες. Ενώ ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας, το ντρόν, αλλά και ο γνωστός Έαντας, τον οποίο τον είχαμε δει πέρσι πρώτη φορά, θα είναι στην διάθεση της ελληνικής αστυνομίας. Τέλος, αυτό το οποίο ζητά αυτή τη στιγμή σε πληροφοριακό επίπεδο πια η κρατική ασφάλεια είναι να διαπιστώσει εάν, όπως είχε διαπιστωθεί και πέρσι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημεία μέσα στο κέντρο των Εξαρχείων, τα οποία ήδη έχουν προμηθευτεί μπουκάλια και βενζίνη κάποιοι, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν επεισόδια την ημέρα του εορτασμού του Πολυτεχνείου. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίνα. Τώρα στα ύψη, κυρίες και κύριοι, παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για θέματα ασφάλειας στον απόϊχο των επεισοδίων στην ΑΣΟΕ. Η κυβέρνηση κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ταυτίζεται με έκνομες συμπεριφορές, με την αξιωματική αντιπολίτευση να καταλογίσει στην κυβέρνηση αυταρχική συμπεριφορά. Φουντώνει η πολιτική κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ για τα επεισόδια στην ΑΣΟΕ. Μήπως ανάψει φωτιά. Οι κανονικές χώρες δεν υπάρχουν γιάφκες στα υπόγεια των πανεπιστημίων. Δυστυχώς και για το πολιτικό μας σύστημα, αλλά και για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με τις δικές του δηλώσεις υποθάλπει ουσιαστικά τέτοιες πρακτικές. Είναι, τους βλέπετε μπροστά, υπερασπίζονται το σπίτι τους, το πνευματικό. Κοιτάξτε τους, δεν είναι μπαχαλάκηδες, είναι παιδιά που σπουδάζουν. Δεν είναι κουκουλοφόροι, λέτε. Ούτε κουκουλοφόροι, ούτε μπαχαλάκηδες. Για αμφιθυμία έναντι των κρουσμάτων ανομίας κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ο Μάκης Βορύδης. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μια μεριά βγαίνει και λέει ότι είναι, ξέρετε, εμείς καταδικάζουμε τα φαινόμενα αυτά έσχος και ντροπή. Απ' την άλλη μεριά, μόλις πάει να επιβληθεί μια τάξη στο Πανεπιστήμιο, λέει όχι να μην επιβληθεί η τάξη. Ανησυχία για συντηρητικοποίηση της γαλάζιας ατζέντας εξέφρασε ο Κυριάκος Κυριάκος, ενώ η Δώρα Αυγέρη ευχήθηκε να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και καλώς έγινε η επέμβαση της αστυνομίας. Ποιος θα τους βγάλει αυτούς, Η περιφρούρηση της επόμενης μέρας. Η περιφρούρηση της επόμενης μέρας της απόφασης της Συγκλήτου έπρεπε να γίνει πιο αποτελεσματικά, ώστε να μην χρειαστεί να δούμε αυτές τις εικόνες φοιτητές, οι οποίοι δεν είναι με ρόπαλα και με μολότοφ, να μαλώνουν με τα ΜΑΤ. Για να μην χρειαστεί να ακουστεί και να αποτυπώνει και την αλήθεια το σύνθημα που λέει «Η Χούντα δεν τελείωσε το 73». Μακάρι να είναι
και οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας εκεί. Τεταμένο πολιτικό κλίμα επικρατεί εν όψη του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου. Πρωτοφανές περιστατικό στο ΕΠΑΛ των Μυρών στην Κρήτη σήμερα το πρωί, όταν ανήλικος μαθητής έβγαλε όπλο στον προάβλιο χώρο του σχολείου του. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνδεξη και την Μαρίλη Λάπα που θα μας πει τι έγινε. Μαρίλη. Τον τρόμο προκάλεσε Λίνα σήμερα το πρωί ανήλικος μαθητής στο ΕΠΑΛ Μυρών στην Κρήτη. Πρόκειται για έναν μαθητή πρώτης λυκείου. Όπως καταλαβαίνεις, όπως είπες και εσύ, έβγαλε το όπλο στο προάβλιο χώρο του σχολείου, προκαλώντας το πανικό σε καθηγητές και μαθητές. Πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι δεν υπήρξε τραυματισμός ή πυροβολισμός. Η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Πάντως, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν προκύπτει το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό bullying ή καυγά μεταξύ των μαθητών. Και η αστυνομία, τέλος, πρέπει να σου πω ότι διερευνά μέχρι και το ενδεχόμενο το όπλο να ήταν ψεύτικο. Μάλιστα, θα σας ευχαριστήσω πολύ, Μαρίλη. Στην Αλβανία τώρα, κυρίες και κύριοι, άγρια επεισόδια ξέσπασαν κοντά στα Τίρανα με αφορμή την κατασκευή ενός περιφερειακού αυτοκινητόδρομου. Εκατοντάδες εξαγριωμένοι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν και να εμποδίσουν την κατεδάφιση των αυθαίρετων σπιτιών τους, με αποτέλεσμα να ανάψουν τα αίματα και να ξεσπάσουν σφοδρές οδομαχίες με τις δυνάμεις της αστυνομίας που έφτασαν στο σημείο. Με βροχή από βόμβες Μολότοφ, κάτοικοι στην περιοχή Αστήρ των Τυράννων υποδέχονται τα κρατικά συνεργεία που έχουν έρθει για να προχωρήσουν στην κατεδάφιση δεκάδων αυθαίρετων κτισμάτων. Οργισμένοι Αλβανοί με την απόφαση της κυβέρνησης του Εντιράμα για την επέκταση ενός περιφερειακού δρόμου κοντά στην πρωτεύουσα της Αλβανίας έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους. Μόλις εμφανίστηκαν οι πρώτες μπουλντόζες, διαδηλωτές με συνθήματα κατά της κυβέρνησης άρχισαν να εκτοξεύουν βόμβες Μολότοφ και πέτρες προς τα συνεργεία. Οι υπεύθυνοι του έργου ανάπλασης κάλεσαν την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο για να απομακρύνει τους κατοίκους, ώστε να συνεχιστεί η κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν δίστασαν να επιτεθούν και στα τηλεοπτικά συνεργεία που μετέδιδαν σε ζωντανή σύνδεση την επιχείρηση κατεδάφισης. Στη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι. Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων, οι μπουλντόζες κατεδάφισαν συνολικά 24 από τα 33 κτίρια που οι αρχές σχεδίαζαν να γκρεμίσουν, ώστε να προχωρήσει το έργο επέκτασης του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου. Σχέδιο για το πώς θα πάρει πίσω τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς που διέφυγαν στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2016 έχει ετοιμάσει ο τουρκικός στρατός, υποστηρίζει στην ιστοσελίδα του εξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος. Και Γιάννη Χαραμίδη, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, επικαλούμενος μάλιστα απόρριτα έγγραφα, το σχέδιο ναυάγησε μετά την παρέμβαση των ελληνικών δικαστικών αρχών. Λοιπόν, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Ο αξιόλογος Τούρκος δημοσιογράφος και φανατικός αντιφρονούντας του Ταγί Περντογάν, ο κύριος Μποσκούρτ, αποκαλύπτει στο Nordic Monitor, μια ιστοσελίδα που έχει τάση να αποκαλύπτει απόρριτα έγγραφα, διαβαθμισμένα έγγραφα τα οποία βλέπουμε στις οθόνες μας, σύμφωνα με τον οποία είχε καταστρωθεί από την 16η Ιουλίου επιχείρηση με το κωδικό ονομασία επιχείρηση Αστραπή από τις τουρκικές αρχές, η οποία περιελάμβανε επιχείρηση και από ξηράς αλλά και από αέρος με 10 κομμάντος. Είχαν σταλεί ειδικά σήματα προς τις ελληνικές αρχές, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα τουρκικά έγγραφα, προκειμένου να παραχωρηθούν άμεσα οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί αλλά και το ελικόπτερο. Μετά την παρέμβαση των δικαστικών ελληνικών αρχών και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, το συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο ναυάγησε. Η ελληνική επιχείρηση πήρε τους 8 Τούρκους, άφησε την ομάδα των 10 Τούρκων να ασχοληθούν μόνο με το στρατιωτικό ελικόπτερο. Είναι γνωστό ότι οι συγκεκριμένοι Τούρκοι αξιωματικοί έχουν λάβει όλοι τους πολιτικό άσυλο στη χώρα μας, αν και ακόμα η επικήρυξή τους μένει στα 700.000 ευρώ από την κυβέρνηση Ερντογάν. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Γιάννη, μείνε μαζί μας. Μεταφερόμαστε εμείς τώρα στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε την Μαρία Ζαχαράκη, καθώς Μαρία για τρίτη μέρα παραμένει στη νεκρή ζώνη Ελλάδας-Τουρκίας ο Αμερικανός τζιχαντιστής και η Άγκυρα δηλώνει ο αποφασισμένη να μην τον πάρει πίσω. Ναι, Λίνα, ακριβώς. Δεν έέχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Τα στοιχεία του έχουν γίνει γνωστά. Είναι Αμερικανός υπήκοος μεν ιορδανικής καταγωγής δε. Δεν έχει λοιπόν καμία σχέση με την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά η Άγκυρα αρνείται να τον παραλάβει πίσω από τον Εύρο. Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, μάλιστα με νέες δηλώσεις, είπε σήμερα ότι δεν πρόκειται να τον πάρουν πίσω, ενώ υποστήριξε ότι εκείνος, δηλαδή ο τζιχαντιστής, επέλεξε να πάει στην Ελλάδα επειδή δεν ήθελε να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού είπε επίσης σε Ελίνα ότι δεν τους νοιάζει ακόμη και αν αυξηθούν οι τζιχαντιστές στην νεκρή ζώνη των διαφόρων χωρών που τους στέλνουν. Όπως είπε, ας αυξηθούν, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τους στείλουμε πάση θυσία πίσω. Στο μεταξύ, πάντως, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα, που να σημειώσουμε παρακολουθούν την κάθε κίνηση του ανθρώπου αυτού στον Έμβρο, πέρασε και τη χθεσινή νύχτα μέσα σε ένα όχημα της τουρκικής αστυνομίας, αφού μπήκε και αυτό μέσα στην νεκρή ζώνη μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Το θρίλερ επομένως συνεχίζεται, Λίνα. Μάλιστα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Μαρία. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, με τον Τούρκο πρόεδρο θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών μετά την τουρκική εισβολή στη Συρία. Ενώ Γιάννη Χαραμίδη, στις διμερείς σχέσεις παραμένει μεγάλο αγκάθι και το ζήτημα των ρωσικών εξοπλιστικών προγραμμάτων της Άγκυρας. Ακριβώς. Υπάρχουν 10 σκληρά ερωτήματα που διατυπώθηκαν από τον επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο εχθές κατά την ομιλία του. Μέσα σε αυτά είναι σίγουρα και τα εξοπλιστικά. Εξέχουσα σημασία δίνει ο κύριος Μενέντες, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών, όπως σας είπα, στις ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, στις θρησκευτικές πιέσεις και στις ελευθερίες που έχουν εκχωρηθεί ή όχι στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, αλλά και στην προστασία του καθεστώτος της Αγίας Σοφιάς. Είναι 10 ερωτηματικά που οι Δημοκρατικοί συνέταξαν και έδωσαν στον πρόεδρο Τραμπ. Άγνωστο βέβαια παραμένει αν αυτό θα διατυπώσει στην κατηδίαν συνάντηση που έχει με τον Ερντογάν. Αυτό όμως δείχνει χαρακτηριστικά ότι το κλίμα στις ΗΠΑ είναι διαφορετικό από την προηγούμενη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου. Ναι, δεν τον καλωσορίζουν και με τον καλύτερο τρόπο. Πώς θα μπορούσε να μην είναι αυτό όταν έχουν μεσολαβήσει όλες οι συγκεκριμένες ενέργειες της Τουρκίας, η εξαγορά, εν πάση περιπτώσει η αγορά των εξοπλιστικών συστημάτων S-400 από τη Ρωσία, οι συμφωνίες δισεκατομμυρίων για οπλικά συστήματα με τους Ρώσους, αλλά και η επεμβατική, η στρατηγική, εν πάση περιπτώσει, μάχη που έδωσε η Τουρκία στα εδάφη της Συρίας, για την οποία κάθε άλλο παρά σύμφωνη ήταν η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστώ και πάλι και μεταφερόμαστε ξανά στην Κωνσταντινούπολη. Να δούμε τώρα, Μαρία Ζαχαράκη, το κλίμα που μεταφέρεται από εκεί, που μεταδίδεται από εκεί εν ώψη αυτής της πολυαναμενόμενης συνάντησης των δύο ανδρών. Σημαντική συνάντηση σήμερα λοιπόν, Λίνα, στο Λευκό Οίκο. Ερντογάν κατέφτασε ήδη στην Ουάσιγκτον, όπου οπαδοί του τον υποδέχτηκαν μάλιστα με τα βαΐων και κλάδων, θα λέγαμε, έξω από το ξενοδοχείο. Η συνάντηση τώρα Ερντογάν-Τραμπ θα είναι στις 7 σήμερα το απόγευμα. Μετά θα ακολουθήσει και συνέντευξη τύπου. Τα θέματα, Λίνα, είναι πάρα πολλά και σημαντικά, αλλά οι προσδοκίες, τουλάχιστον από την τουρκική πλευρά, είναι μάλλον λίγες, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα αντιμετωπίζει και την έρευνα για τη δίωξη και καθαίρεσή του από την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που θα τον κάνει να είναι επιφυλακτικός απέναντι στο τι θα ζητήσει ο Ερντογάν. Όπως ανέφερε και ο Γιάννης πριν από λίγο, στο επίκεντρο της συζήτησης θα είναι πρώτα απ' όλα το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400. Ο Τραμπ έχει σκοπό να ζητήσει στον Ερντογάν να μην ενεργοποιήσει το σύστημα. Κάτι όμως που κατά πάσα πιθανότητα ο πρόεδρος Ερντογάν θα το απορρίψει και αυτή θα είναι, θα λέγαμε, η πρώτη και κυριότερη κόντρα απόψε. Στη συνέχεια ο Ερντογάν θα θέλει να πάρει διαβεβαιώσεις από τον Τραμπ σχετικά με τις κυρώσεις, ώστε να μην επιβληθούν δηλαδή κυρώσεις στην Τουρκία, αλλά και σε αυτό το θέμα ο Τραμπ θα είναι σε δύσκολη θέση να πάει αντίθετα με το Κογκρέσο. Σε λίγες ώρες όμως θα φανούν όλα, Λίνα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και δύο ηγέτες που συνεχώς μας εκπλήσουν. Μάλιστα, με τόσο ισχυρές προσωπικότητες και ιδίως. Ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στα δικά μας, σύνδεση με τη Βουλή και τον Γιάννη Απέργη. Σήμερα ψηφίζεται η τροποποίηση των ποινικών κωδίκων μέσα σε κλίμα αντιπαράθεσης, Γιάννη, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με τις διαφωνίες να εστιάζονται στο θέμα του αδικήματος της απιστίας. Πράγματι, σε υψηλούς τόνους σήμερα ξεκίνησε η συνεδρίαση της συζήτησης και ψήφισης της τροποποίησης των ποινικών κωδίκων σε μια συζήτηση στην Ολομέλεια, στην οποία θα πάρουν μέλος και αρχηγοί της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης. Τα πυρά της αντιπολίτευσης, λοιπόν, συγκεντρώνει κυρίως η διάταξη που αφορά το αδίκημα της απιστίας για τα τραπεζικά στελέχη, δηλαδή αν αυτό θα μπορείτε να ασκείτε κατέκκληση και αυτεπάγγελτα. Ένα θέμα για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να βάλει και ονομαστική ψηφοφορία.
Θα πρέπει να πούμε ότι στις τροποποιήσεις τελικά δεν περιλαμβάνεται η διάταξη που είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης για την επαναφορά των διατάξεων περί βλαστημίας των θείων και των αναγνωρισμένων θρησκειών. Είναι οι κώδικες, με τις τροποποιήσεις αυτές των κωδίκων. Έχουμε αυστηροποίηση όμως των ποινών για θέματα βιασμού και κακοποίησης ανηλίκων. Έχουμε αυστηροποίηση στις ποινές για τους διακινητές παράτυπων μεταναστών και βέβαια έχουμε και μία τροπολογία όπου πλέον το παράνομο κτηθέν υλικό το οποίο μπορεί να υπάρχει για που αφορά οικονομικά εγκλήματα δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Τώρα στα Γρεβενά βρίσκεται κυρίες και κύριοι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, όπου συμμετείχε σε ανοιχτή συζήτηση με τους πολίτες στο κέντρο πολιτισμού του Δήμου. Ο Χρήστος Τσιγουρής θα μας πει περισσότερα. Χρήστο. Είναι ουσιαστικά η αρχή της περιοδίας του Αλέξη Τσίπρα στην Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο της καμπάνιας που έχει ξεκινήσει για την εγγραφή νέων μελών στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας χτες πάντως συνάντησε την Γενόπ ΔΕΗ και κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι προωθεί τον κοινωνικό αυτοματισμό, επιχειρώντας να στρέψει τους ιδιωτικούς υπαλλήλους εναντίον των υπαλλήλων του δημοσίου, αλλά και κατήγγειλε ακόμα ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει αθρώες προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ με μισθούς πείνας στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Και χθες συναντήθηκε με τη Γενόπ ΔΕΗ. Δρυμία η επίθεσή του Χρήστο στην κυβέρνηση για το θέμα της ΔΕΗ. Πάμε να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστώ. Είμαστε μπροστά σε μια διαδικασία αθρώων προσλήψεων σε συνθήκες 650 ευρώ, αλλά εκτός ΑΣΕΠ. Για πρώτη φορά τόσο μαζικά, για έναν φορέα το ευρύτερο δημόσιο τομέα. Λαθροχειρίες, κυρίες και κύριοι, σε χιλιάδες επικουρικές συντάξεις καταγγέλει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Όπως υποστηρίζει, ο επαναυπολογισμός τους έγινε με αυθαίρετο μαθηματικό τύπο και όχι όπως επιτάσσει ο νόμος. Την ίδια ώρα, πολλοί συνταξιούχοι περιμένουν τα αναδρομικά τους. Η κυρία Δέσποινα είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Με τη σύνταξη που παίρνει, μετά τις συνεχείς περικοπές που έχει υποστεί, καταφέρνει να πληρώνει τα άκρως απαραίτητα. Έτσι πως μας καταντήσανε, δεν μας φτάνουν ούτε για τα φάρμακά μας αυτά που παίρνουμε. Επί 4,5 χρόνια ακόμα για τα αναδρομικά, αλλά δυστυχώς αναδρομικά δεν παίρνουν. Την ίδια ώρα, συνταξιούχοι θεωρούν αυθαίρετες τις περικοπές που εφάρμοσε η προηγούμενη κυβέρνηση σε χιλιάδες επικουρικές συντάξεις τον Ιούνιο του 2016. Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων καταγγέλει πως οι μειώσεις δεν έγιναν με βάση το νομοκατρούγκαλου, αλλά με αυθαίρετο μαθηματικό τύπο. Ο τύπος που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυθαίρετος. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι δεν εφαρμόστηκε σωστά ο νόμος Κατρούγκαλου. Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων καταγγέλει ότι από το 2016 έχουν επανυπολογιστεί λάθος 300.000 επικουρικές συντάξεις, οδηγώντας σε περικοπές από 80 έως και 299 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του δικτύου, το συνολικό ποσό που μπορούν να διεκδικήσουν οι συνταξιούχοι για αυτούς τους 40 μήνες αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ετοιμάζεται να φέρει άμεσα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που θα προβλέπει αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις με φόντο τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Προβλήματα διαπιστώνουν στο μέτρο των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα οι φορολογούμενοι. Και ο οικονομικός μας συντάκτης Σπύρος Δημητρέλης είναι μαζί μας και θα μας πει ποια είναι τα προβλήματα που επισημαίνουν, Σπύρο, και ποιες βελτιώσεις εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Λίνα, έντονη κριτική δέχεται το μέτρο της αύξησης της υποχρεωτικής χρήσης καρτών από όλους τους φορολογούμενους που περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο και η κριτική ασκείται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει. Να πούμε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ότι υποχρεωτικά το 30% του πραγματικού εισοδήματος για όλους τους φορολογούμενους θα πρέπει να δαπανάται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Όποιος δεν πιάνει το σχετικό όριο θα το επιβάλλεται πρόστιμο 22%, ενώ το όριο από το 30% κατεβαίνει στο 20% αν το 60% του εισοδήματος δαπανάται σε φόρους και ενίκεια. Να δούμε τώρα τα προβλήματα που διατυπώνονται στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Υπάρχει περίπτωση των συζύγων οι οποίοι καταβάλουν διατροφή για τα παιδιά τους ή για τη σύζυγό τους και το αυτό δεν αφαιρείται από το πραγματικό τους εισόδημα για να υπολογιστεί μετά η υποχρεωτική δαπάνη με κάρτα, καθώς και περιπτώσεις φορολογούμενων οι οποίοι λένε ότι έχουν υψηλή αποταμίευση με αποτέλεσμα να τιμωρούνται επειδή δεν προχωρούν σε ηλεκτρονικές δαπάνες. Αυτό που εξετάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών πέφτει στο τραπέζι είναι το 30% να μειωθεί πιθανώς σε 25% και στο 20%, καθώς και να αφαιρούνται διάφορες δαπάνες από το πραγματικό εισόδημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο.
Τώρα σε οικονομική πληγή έχει εξελιχθεί το παρεμπόριο για τη χώρα μας, με τον ετήσιο τζίρο του να υπολογίζεται στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται καύσιμα, ποτά και τσιγάρα, ενώ στερεί και 25.000 θέσεις εργασίας. Σε μια προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, περιορισμού του, η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης το τελευταίο δίμηνο τριπλασίασε τους ελέγχους και κατάσχεσε περισσότερους από 15 τόνους σε προϊόντα μαϊμού. Δημοτικοί αστυνομικοί με κλωτσιές καταστρέφουν μαϊμού γυαλιά που έχουν κατασχέσει. Άλλοι συναδελφοί τους με σφυριά στα χέρια σπάζουν ρολόγια και άλλοι σκίζουν αθλητικά παπούτσια από μιμήσεις διάσημων εταιριών. Προσπαθούμε να μας ξεφύγει ούτε ένα τεμάχιο. Είναι λίγα μόνο από τα χιλιάδες μαϊμού προϊόντα που κατέσχεσε η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης το τελευταίο δίμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου σε 129 ελέγχους στη Θεσσαλονίκη επιβλήθηκαν 38 πρόστιμα και έγιναν 18 κατασχέσεις με τα προϊόντα μαϊμού να ξεπερνούν συνολικά τους 15 τόνους. Πρέπει ο πολίτης να κατανοήσει, ο συμπολίτης μας, ότι δεν πρέπει να αγοράζει από το παρεμπόριο τίποτα. Θεωρούνται επικίνδυνα για την δημόσια υγεία. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο στην παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν περισσότερα από 1.000 μαϊμού προϊόντα. Θα συνεχίσουμε, γιατί αυτός ο κύκλος του λαθρεμπορίου, του παρεμπορίου, φέρει πολλά δεινά στην οικονομία μας. Έχει ένα κύκλο γύρω στα 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Όλη η Ελλάδα θα πρέπει να φροντίσει ούτως ώστε αυτός ο κύκλος παρανομίας, αυτός ο κύκλος ανομίας να σταματήσει. Το παρεμπόριο έχει εξελιχθεί σε οικονομική πληγή για τη χώρα, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία υπολογίζεται ότι ο ετήσιος τζίρος του παρεμπορίου στην Ελλάδα φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα προϊόντα με ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως τα καύσιμα, τα τσιγάρα και τα ποτά, ενώ στερεί ως και 25.000 θέσεις εργασίας. Ακόμα ένα χτύπημα, κυρίες και κύριοι, των κακοποιών που έχουν βάλει στο στόχαστρό τους ATM, σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη αυτή τη φορά. Η Ευλαμπία Ρεύη θα μας ενημερώσει. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, Λίνα, κυρίες και κύριοι, τα οποία έπληταν στις 3 τα ξημερώματα, την ώρα που χτύπησαν οι δράστες, δεν τους πτώησαν καθόλου. Έβαλαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό σε τραπεζικό υποκατάστημα επί της Λεωφόρου Κύπρου στην Αργυρούπολη. Από την έκρηξη, μάλιστα, κατάφεραν να αρπάξουν τις κασετίνες με τα χρήματα και να εξαφανιστούν. Βλέπουμε και εμείς στα πλάνα μας ότι προκάλεσαν σημαντικές φθορές. Έχει καταστραφεί ολοσχερός το ATM, έχει σπάσει ένα μέρος της τζαμαρίας, αλλά έχουν προκληθεί ζημιές και στο εσωτερικό του χώρου. Να σου πω τώρα ότι η έρευνα για τον εντοπισμό τους είναι σε πλήρη εξέλιξη, Λίνα. Και πάμε να δούμε τι λέει αυτό από τις μάρτυρες. Ευχαριστώ, Ευλαμπία. Ήταν δυνατόν, μπαμ. Είχε, ναι, είχε δυνατόν. Ακριβώς σαν. Σαν κεραυνός, ναι. Και βγήκα έξω. Πρώτα δεξιά και αριστερά, ούτε κατάλαβα. Μετά ήρθε η αστυνομία και αυτός μου είπε το είχε βόμβα. Σε μία λαμπρή τελετή στο Πανεπιστήμιο του Βατικανού, η καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κυρίες και κύριοι, βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο Τζουζέπε Σάκα για την μελέτη και την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Τα βραβεία που αποτελούν θεσμό για το Βατικανό και μετρούν 18 χρόνια, θεσπίστηκαν στη μνήμη ενός σπουδαίου Ιταλού εθελοντή. Η αντιπρίτανης και καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παραλαμβάνει το Διεθνές Βραβείο Τζουζέπε Σάκα και το Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Ουρμπανιάνα του Βατικανού σύεται από τα χειροκροτήματα. Το Βραβείο Επιστήμης για την Αποκατάσταση Μνημείων δίδεται για πρώτη φορά στην Ελληνίδα καθηγήτρια για το έργο της στη μελέτη και την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Ο τάφος είναι ζωντανός. Είναι ένα μνημείο που μιλάει με όλη την ανθρωπότητα. Είπα ότι έσβησαν τα όργανα. Αισθανόμασταν την ενέργεια, την αισθανόμασταν και προσωπικά. Είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή, δεν την ξεχάσουμε ποτέ. Μαζί της βραβεύεται και ο δημοσιογράφος αρχαιολόγος του National Geographic, που μέσω των απευθείας μεταδόσεών του εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το άνοιγμα του Πανάγιου Τάφου. The tomb was repaired, sealed back up, and now it looks beautiful, it's clean, it's stable. As Tonia Moropoulou says, now the building has a 2,000-year guarantee. Τα βραβεία θεσπίστηκαν πριν από 18 χρόνια για να τιμήσουν τη μνήμη ενός σπουδαίου εθελοντή, του Τζουζέπε Σάκα, και αποτελούν πια θεσμό για το Βατικανό. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που έχουν βραβευτεί από τη χώρα μας, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων Αναστάσιος.
Στα φετινά βραβεία το στίγμα έδωσαν και παιδιά θαύματα που επιβραβεύτηκαν για τα επιστημονικά τους επιτεύγματα. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας τους προσκάλεσε να επισκεφθούν την πατρίδα του Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής, εμπνέει τους νέους στη διάρκεια των ετών και βλέπουμε σήμερα τα επιτεύγματα αυτών των νέων και τα θαυμάζουμε. Η ιστορία των βραβείων ξεκίνησε το 2001 στην πόλη Λακουίλα της Ιταλίας, ωστόσο από την επόμενη κιόλας χρονιά δίνονται στο Βατικανό. Εκτός συνόρων, στο Μεξικό προσγειώθηκε τελικά το αεροσκάφος που μετέφερε τον Εύο Μοράλες μετά τις δραματικές εξελίξεις στη Βολιβία. Ο εκδιωχθής πρόεδρος της Βολιβίας ευχαρίστησε τις αρχές του Μεξικού για την υποδοχή και υπογράμμισε πως κινδύνευε η ζωή του. Λεπτομέρειες θα μας δώσει από την αίθουσα σύνταξης ο Γιάννης Χαραμίδης. Γιάννη. Λίνα, κυρίες και κύριοι, ο Εύο Μοράλες μετά από πολύ ωρη πτήση και μεγάλες περιπέτειες στη Βολιβία, όντως προσγειώθηκε στο Μεξικό. Είναι καλά στην υγεία του. Δεν προσγειώθηκε με στρατιωτικό αεροσκάφος όπως είχε αρχικά σημειωθεί, αλλά με κυβερνητικό αεροσκάφος από το Μεξικό. Ο ίδιος ο Εύο Μοράλες δήλωσε ότι όντως διέτρεχε κίνδυνο η σωματική του ακεραιότητα αλλά και αυτή της οικογένειάς του. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή, σημειώνει, από το να φύγει από τη χώρα. Δεσμεύτηκε δημόσια ότι θα επιστρέψει άμεσα στη Βολιβία πιο δυνατός και πιο ισχυρός, προκειμένου να φέρει τη χώρα εκεί που της αξίζει. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι στη Βολιβία αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ήρεμη από την άποψη των διαδηλώσεων, αλλά υπάρχει ένας πολιτικός αναβρασμός. Μένει να φανεί ποιος θα είναι ο διάδοχός του, ποιες οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και αν η χώρα θα πάει σε νέες εκλογές. Στην Ισπανία τώρα, Γιάννη, έχουμε συμφωνία για το σχηματισμό κυβέρνησης. Είναι μια ιστορική συμφωνία από την άποψη ότι πριν από μόλις δύο μήνες ο κύριος Σάντσεθ είχε δηλώσει ότι δεν θα κοιμόταν καλά εάν είχε υπουργούς από τους Ποδέμους. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα από την προκαταρκτική συμφωνία που υπογράφει ο επικεφαλής, ο κύριος Σάντσεθ, ο επικεφαλής και νικητής των πρόσφατων εκλογών, πριν από τρεις μέρες ολοκληρώθηκαν εκλογές, με τον επικεφαλής των Ποδέμος. Είναι η προκαταρκτική συμφωνία που δίνει μια νέα δυναμική για το σχηματισμό κυβέρνησης. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι ακόμα οι ψήφοι δεν αρκούν για να σημειωθεί απαραίτητη πλειοψηφία. Μένει να δούμε με ποιους άλλους θα συνεργαστούν. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Γιώργο Τσαντάκη και η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.